Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα vlog, όχι μόνο επειδή έχω ξεμείνει από ιδέες. Βασικά ετοιμάζω κάποια πράγματα και απλά δεν είναι έτοιμα, αλλά και εκτός από αυτό θεωρώ πως έχω αρκετά πράγματα να σας δείξω, επειδή θα κάνουμε αρκετά πράγματα σήμερα. Να σας πω πως εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο χαμός από πίσω μου, τον βλέπετε, διότι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει τα βαψίματα, οπότε ο ψυχαναγκασμός μου έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα λόγω του ότι βάφουμε και φτιάχνουμε κάποια πράγματα στο σπίτι. Όπως για παράδειγμα το ότι σήμερα δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο 24 ώρες για να στεγνώσουν κάποια πράγματα. Οπότε δεν ξέρω τι θα συμβεί, ειδικά αν πάω για τρέξιμο. Επίσης, σήμερα και χθες φτιαχνόταν και φτιάχνεται η κουζίνα. Οπότε δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε, πρέπει να παραγγέλνουμε απ' έξω. Τι άλλα. Αυτά βασικά. Να σας πω ότι κάποια μαθήματα που είχα σήμερα ήταν βιντεοσκοπημένα, οπότε τα έκανα από χθες, έτσι ώστε σήμερα να μην έχω τίποτα αναγκαστικό να κάνω. Οπότε σήμερα μπορεί να διαβάσω λίγο μόνη μου το βράδυ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο επήγει. Επίσης να σας πω πως σήμερα είναι 5η 5 Νοεμβρίου και η ώρα είναι 10.30. Άργησα λίγο να ξυπνήσω γιατί σας είπα δεν έχω και κάτι εκκλησιαστικό, βέβαια έχουμε πράγματα να κάνουμε, μετά θα σας πω τι. Είναι 5 Νοεμβρίου λοιπόν και είναι η μέρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης μάλλον καθολικό lockdown, οπότε δεν είμαι στα καλύτερά μου γιατί εγώ σε 9 μέρες κανονικά έχω γενέθλια, δηλαδή έχω ακόμα γενέθλια, αλλά δεν θα μπορέσω να δω κανέναν φίλο μου, ούτε αγόρι μου, τίποτα, οπότε είναι λίγο sad. Και σκεφτείτε ότι το χειρότερο είναι πως, εκτός από ότι θα είμαι μόνη μου σπίτι μου, είναι ότι πέφτει Σάββατο. Που απλά πότε πέφτουν τα γενέθλιά σου Σάββατο και είναι ιδανική μέρα να τα γιορτάσεις η ίδια μέρα που θα έχεις όντως γενέθλια. Οπότε καταλαβαίνετε, η ψυχολογία μου δεν είναι στα ύψη. Παρ' όλα αυτά πρέπει κάτι να κάνουμε, να το δουλέψουμε, γιατί δεν θα περάσουν αλλιώς ημέρες και γιατί αν ξεκινήσουμε έτσι, επειδή θα τραβήξει περισσότερο από όσο πιστεύω ότι λένε, θα είμαστε συνέχεια χάλια, οπότε δεν πειράζει, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα λοιπόν θα φάμε. Μου φτιάξε η μαμά μου 2 βραστά αυγά. Δεν σε έδειξα γιατί δεν τα φτιάξα εγώ. Γιατί γινόταν ο χαμός μες στην κουζίνα και εγώ μου σε βάση μαμά, δεν ξέρω, κάνε κάτι, θέλω να φάω. Εγώ πάντα πεινάω, δεν είναι κάτι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά γιατί η μαμά μου μέσα έχει βάλει ηλεκτρική, αλλά έφαγα, η ώρα είναι 11. Και πάμε να βοηθήσουμε γιατί έχει βαφτεί το δωμάτιό της και πρέπει να βάλουμε όλα τα πράγματα στη θέση τους, να καθαρίσουμε, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οπότε είναι μια δουλίτσα, να πάμε να βοηθήσουμε. Οπότε μετά στη μία έχω νύχια και μετά στις 3.30 έχω να πάμε να δούμε τις τρύπες, γιατί επειδή έκανα kickboxing δεν τις είχα βγάλει, που σας είχα πει, γιατί είχαν ρυθιστεί από τις μπουνιές. Τώρα όμως που δεν κάνουν λόγω ότι έχουν κλείσει τα αθλητικά κέντρα και όλα αυτά, νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Κοιτάξτε το παιδί. Ξύπνησε από το κρεβάτι μου και τώρα θέλει να κατέβει κάτω. Λοιπόν, είμαι στο υπνοδωμάτιο, θέλω να σας δείξω το χρώμα. Αυτός είναι ο τοίχος που είναι πιο σκούρος, που είναι η πλάτη του κρεβατιού. Τα χρώματα εγώ τα διάλεξα. Να σας δείξω και το υπόλοιπο δωμάτιο. Το χρώμα είναι γκρι πάλι, αλλά λίγο πιο ανοιχτό. Νομίζω βλέπετε τη διαφορά. Δεν ξέρω. Είναι ίδιο τονικά, δεν είναι το πολύ ψυχρό. Έχει ένα τσικ ελάχιστο όχρα μέσα. Μου φάνηκε λίγο πιο γλυκό για υπνοδωμάτιο. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα θα σας πω ένα θέμα που δημιουργήθηκε. Έτσι βλέπεις το δωμάτιο όταν μπαίνεις. Βλέπετε, εδώ είναι η ανοιχτό χρώμη τείχη. Είναι το ίδιο χρώμα αυτό με αυτό. Απλά αυτόν το τυπάει το φως από την μπαλκονόπορτα. Εκεί είναι ο σκούρος τείχος και έχουμε ένα θέμα εδώ. Λοιπόν, βλέπετε, έχει βγει αυτό εδώ πέρα από η υγρασία και από πίσω ακριβώς εδώ είναι ο νηπτήρας. Και θα σας πω. Έχει βαφτεί λοιπόν αυτός ο τοίχος εδώ και 2 μέρες και τώρα έβαλε αυτή την υγρασία. Γενικά αυτός ο τοίχος είχε πάντα υγρασία γιατί από πίσω είναι το μπάνιο. Και ενώ αλλάξαν κάποια πράγματα στην μπανιέρα, δεν σταμάτησε η υγρασία γιατί όπως βλέπετε 2 μέρες μετά βγήκε αυτό. Που είναι λίγο sad όταν έχει περάσει τόσο χρόνο και έβαλε πράγματα, στόχους να τα φτιάξει, να τα κάνει ο άνθρωπος, να τα πάψει. Καλέσαμε υδραυλικό και μας είπε ότι πρέπει να σπάσουμε τα πλακάκια στο μπάνιο. Να δούμε από πίσω τους σωλήνες, γιατί μάλλον από εκεί κάθετα μεταξύ των 2 τείχων κάτι τρέχει. Οπότε θα γίνει αυτή η δουλειά μάλλον αύριο, τσακμπάμε όλα, γιατί η αλήθεια είναι πως όσο το αφήνεις είναι χειρότερο. Η μάμα μου έχει νεύρα γι' αυτό, γιατί συνέχεια της βγαίνουν καινούργιες δουλειές, γιατί ένα χρόνο τώρα ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα τέτοια και δεν έχει τελειώσει το σπίτι, δηλαδή δεν έχει γίνει
σπιταρόνα που θα έπρεπε να έχει γίνει με τόσα πράγματα που έχουμε κάνει. Τι να κάνεις, τώρα να σας πω επίσης ότι γενικά εμείς έχουμε υγρασίες λόγω του ότι είμαστε στον τελευταίο όροφο και είμαστε και σε ακριανό διαμέρισμα, δηλαδή έχει από παντού βοριά και βροχές και όλα αυτά, οπότε επειδή είναι και παλιά η πολυκατοικία, υπάρχει ένα θέμα. Τι να κάνεις. Οπότε τώρα πάμε λίγο να φτιάξουμε το δωμάτιο, γιατί η ώρα έχει πάει, επειδή ήρθε και ο υδροβλικός, έχει πάει 11.30 και εγώ μία παρά πρέπει να φύγω για τα νύχια. Επίσης μάλλον πρέπει να κάνω απλό, γιατί άμα κλείσουν δεν θα μπορώ εύκολα να βγάλω το ημιμόνι μου, αν και νομίζω θα μπορώ, αλλά δεν ξέρω. Από τη μία θέλω ημιμόνι μου γιατί δεν χρειάζεται να στεγνώσουν, γιατί εγώ θα τα χαλάσω μέσα στα πρώτα 5 λεπτά αν είναι απλό. Αλλά απ' την άλλη θέλω να είναι και εύκολο στο να τα αφαιρέσω, οπότε θα δούμε εκείνη την ώρα. Οπότε πάμε λίγο να κάνουμε το δωμάτιο, γιατί δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα ακόμα. Λοιπόν, πήγε η ώρα 12.30, οπότε τώρα θα ντυθώ για να πάμε για νύχια. Να σας πω ότι αυτό που κάνουμε στο δωμάτιο στο κέντρο είναι μόνο να το καθαρίσουμε, δηλαδή σκούπισμα και σφουγγάρισμα πολλές φορές. Για να είναι καθαρό. Τώρα ο μπαμπάς μου, επειδή εγώ έχω νύχια και η μάμα μου έχει οδοντίατρο, θα τον αφήσουμε να κάνει όλα τα καλώδια, να τα καρφώσει γύρω από την πόρτα, ξέρετε, που για να είναι όρια μην είναι χάλια. Οπότε ναι, επίσης τώρα θα ετοιμαστώ να σας δείξω λίγο outfit of the day, να κάνουμε και κάτι να βγούμε έξω, γιατί η αλήθεια είναι πως είμαι αρκετά down και θα μας βοηθήσει λίγο το να βγούμε έξω και να περιποιηθούμε τον εαυτό μας, γιατί είμαι εκνευρισμένη βασικά, επειδή όσοι πρόσεχαν, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά κάτσαν σπίτι τους την πρώτη καραντίνα και μετά πρόσεχαν, δεν πήγαιναν σε συνωστισμό, δεν έβγαιναν σε κλαμπ, μπαρ και όλα αυτά τα σχετικά, πρόσεχαν γενικότερα. Το θεωρώ άδικο γιατί χάνεις τη ζωή σου και ας πούμε εμένα με περιορίζει πάρα πολύ από άποψη γυμναστικής, από άποψη ότι είμαι κοινωνική, δεν μπορώ να γράφω με σπίτι μου και δεν λέω ότι θα συναντήσω με 50 άτομα, αλλά μία επαφή τη χρειάζεσαι όντας άνθρωπος, είναι fact αυτό από πάντα. Τέλος πάντων, επίσης να σας πω ότι έχω νεύρα γιατί στη σχολή, επειδή θα κάνουμε εργαστήρια μόνο, αλλά μας χώρισαν σε πολύ μικρές ομάδες των 10 ατόμων για λόγω του θέματος που υπάρχει με τον κορονοϊό. Έκαναν μερικοί, εγώ δεν πρόλαβα να κάνω λόγω των μέτρων γιατί θα έκανα αυτή τη βδομάδα. Οπότε θεώρησαν οι καθηγητές ότι είναι σωστό να μας δώσουν τα νούμερα από τα πειράματα που έκαναν τις εργαστηριακές ασκήσεις οι υπόλοιποι και να κάνουμε τις εργασίες τις ίδιες, τις οποίες εμείς δεν έχουμε ιδέα τις εργαστηριακές ασκήσεις, που να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά, επειδή έχω κάνει κάποια εργαστήρια μέχρι τώρα, μέχρι και τη στιγμή που θα τα κάνω, θα πάω να τα κάνω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να μου το εξηγήσει 50 ώρες το τι θα κάνω, αλλά μέχρι να το κάνω αλλάζει όλο, γιατί τότε συνειδητοποιείς, καταλαβαίνεις και μπορείς να επεξεργαστείς τα αποτελέσματα τα οποία σου λένε θεωρητικά στην πρακτική άσκηση. Επομένως, δεν καταλαβαίνω το νόημα σε αυτό και δεν ξέρω πώς θα κάνω την εργασία. Εγώ και πάρα πολλά παιδιά ακόμα. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, αυτό μου το είπε μια φίλη μου που είχε σήμερα εργαστήριο. Εγώ έχω αύριο στο εργαστήριο, οπότε εγώ κάτι θα πω, γιατί δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε να ετοιμαστούμε γιατί σας έπαιξα. Επίσης, κοιτάξτε που κάθομαι τον bacon. Τις τελευταίες 4 μέρες δεν κουνιέται από πάνω μου. Και είναι τόσο γλυκούλη, αλλά μου μουδιάζουν τα πόδια και. Λοιπόν, έτοιμη outfit of the day, καλά έκανα πάνω τα μαλλιά ξεκάθαρα. Και έβαλα αυτό το σουτάκι το οποίο έχω πάρει από Μπέρσκα. Θα σας κάνω haul με διάφορα έτσι cozy ρουχαλάκια που έχω πάρει τελευταία. Να ξέρετε, θα έρθει το haul, πραγματικά, ανυπομονώ κι εγώ. Πήρα την τζαντούλα μου αυτή την απλή, αθλητικά. Και πάμε να φύγουμε, έχω να σας πω στο αυτοκίνητο τι σκέφτομαι να κάνω στα νύχια. Είμαι στο τζακ να πάω με τα πόδια για να γυμναστούμε κιόλας λίγο, αλλά μετά θυμηθήκα ότι δεν μπορώ να κάνω μπάνιο και βέβαια θα μου πεις περπάτημα είναι. Αλλά εντάξει, εγώ υδρώνω εύκολα και έχει και ήλιο, οπότε... Ευτυχώς πάντως είναι σχετικά, δηλαδή με το αυτοκίνητο είναι 7 λεπτά ας πούμε τα νύχια από το σπίτι μου. Επίσης ξέχασα να πάρω γυαλιά ηλίου. Γενικά σήμερα δεν. Να σας πω τα νύχια μου τώρα είναι έτσι, είναι ένα ελεφαντί μεταξύ γκρι και μπλε, δεν ξέρω αν φαίνεται τέλεια, έχουν λίγο χαλάσει. Οπότε πρέπει να φτιαχτούν. Σας είπα ότι σκέφτομαι για απλό αν μου πούν ότι κλείνουν τα νυχάδικα. Αλλιώς είμαι μόνιμο, γιατί και δεν μπορώ να ασχοληθώ με το απλό και θα μου χαλάσουν κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά, σκέφτομαι, επειδή έχω κάνει σκούρα εδώ και αρκετά και το καιρό τελευταία,
Λέω να κάνω σήμερα ένα ωραιότατο κλασικό γαλλικό. Τώρα θα το δω εκείνη την ώρα. Θα ρωτήσω και την κοπέλα που μου κάνει τα νύχια για άποψη. Αλλά έχω ψηθεί για το γαλλικό. Νομίζω είναι λίγο έτσι κάτι διαφορετικό επειδή έχω κάνει τόσα σκούρα δηλαδή. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια γιατί σας έχει εκνευρίσει πιο πολύ η καραντίνα που θα γίνει. Δηλαδή εμένα προσωπικά, γιατί δεν θα βλέπω τα αγόρι μου νομίζω. Τώρα σας δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε όμως, για μερικούς είναι ας πούμε η σχολή, για μερικούς είναι ότι θα είναι όλοι σπίτι, εμένα και αυτό είναι ένα θέμα. Γενικά δεν έχω συνηθίσει να είμαι συνέχεια με κάποιον σπίτι και τώρα είμαστε όλοι μαζί σπίτι. Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε για πάρκινγκ να βρούμε. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Πάω για νύχια και επιστρέφω όταν τελειώσω. Λοιπόν, τελείωσα από νύχια, τώρα θα φύγω. Απλά θέλω να βάλω GPS, το έχω ξαναπεί από νύχια γιατί είναι λίγο περίεργος ο δρόμος. Αλλά δεν έκανα γαλλικό γιατί μου είπε και η κοπέλα ότι θα δυσκολευτώ να τα βγάλω επειδή θέλω να κάνω μημόνιμο. Γιατί απλά μου είπε ότι θα τα αφήσω λίγο να μακρύνω με το μημόνιμο ώστε μετά να βάλω θεραπεία εγώ μόνη μου όσο θα είμαστε στην καραντίνα. Οπότε τα έκανα ένα απλό ημιδιάφανο ίσα-ίσα έτσι ώστε να μπορώ να το βγάλω εύκολα εγώ και να μην φαίνεται και διαφορά όσο θα μακρύνει το νύχι. Θα σας τα μισώ να τα δείτε εσείς λίγο καλύτερα. Έτσι τα έκανα λοιπόν, ένα ημιδιάφανο μπεζορόζ. Πολύ απλό ίσα-ίσα για να είναι περιποιημένα και να είναι καθαρά. Οπότε πάω σπίτι και το λέμε σε λίγο. Πού είστε? Έλα! Πού είσαι μωρό? Θυμάσαι το κατουλίνι αυτό? Ναι, έχουμε και τα υπόλοιπα που σας έλεγα ότι είναι κάτω. Αυτό είναι το πιο παιχνιδιάρικο, με γδέρνη. Αυτός είναι ο χαδιάρης μου. Πρέπει να σας δείξω, το θυμάσαι το χαδιάρι μου, πούντος. Να τους ο χαδιάρης μου. Χαδιάρη, πού είσαι, νομίζω τον έβγαλα Άρη. Από εδώ και πέρα θα τον λένε Άρη. Περιμένετε να σας δείξω τον Τζίντζερ. Αυτός είναι ο Τζίντζερ. Πού πας μωρέ? Παναγιά. Αυτός είναι ο Τζίντζερ. Νομίζω καταλαβαίνετε το όνομα από που βγήκε. Ναι, για σένα μιλάμε ρε. Αυτό είναι το χαδιάρικό μου. Σήμερα λέω να κάνουμε κάτι φουλ αστείο. Θα σας πω. Παιδιά, μπαίνω σπίτι και κοιτάξτε τι βλέπω. Κοιμάται ακόμα στην καρέκλα μου. Τόση ώρα. Εσύ ακούτε τα γκντούπου γκντούπου που ο μπάς μου βάζει τα καλώδια. Να σας πω τι σας έλεγα λίγο. Λοιπόν, εγώ για τη γάτα μου, το bacon δηλαδή, έχω λουράκι, βασικά αυτό που τη φορά στο σώμα και έχω και λουράκι γιατί επειδή είναι μόνο γάτα σπιτιού, ήθελα λίγο να την βγάλω, επειδή από τον μπαλκόνι έχει πέσει κάτω και εγώ ήμουν στον τρίτο και δεν έχει πάθει κάτι, αλλά έχει πέσει τρεις φορές. Οπότε επειδή αυτό δεν γίνεται να συμβαίνει συνέχεια, έτσι έχουμε πάρει αυτό έτσι ώστε όταν είμαστε έξω να μπορούμε να την κρατάμε σε μία απόσταση που να ξέρουμε ότι δεν θα πάθει κάτι και επίσης από άποψη να δει λίγο τη φύση, να την κατεβάσω κάτω ήθελα. Και επειδή τώρα έχω αυτά τα γατουλίνια κάτω, λέω να την κατεβάσουν εδώ την αντίδραση της. Δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή με γάτα. Εγώ να σας πω ότι βρήκα στον δρόμο, κάτω από ένα αυτοκίνητο, έκανα 2 ώρες να τη βγάλω και απλά από τότε την πήρα σπίτι και ήταν 2 μηνών. Οπότε καταλαβαίνετε, μεταξύ τα μαλλιά της ήταν σαν να ήταν τυφλή, επειδή είχαν κλείσει από τσίμπλες, αυτά που καθαρίζουν οι μαμάδες τους καθαρίζουν, αλλά είχε χαθεί μάλλον. Οπότε το καθάριζα εγώ μετά. Δεν ξέρω, γενικά δηλαδή δεν φαίνεται για γάτα δρόμο που τη βρήκα έτσι στο άκρο. Είναι κούκλα, το ξέρω ότι είναι πανέμορφη. Όχι ότι όλα τα άλλα δεν είναι, εννοείται. Εγώ λατρεύω τα ζώα. Αλλά ναι, θέλω να πω να τα γνωρίσει. Οπότε λέω μετά να την κατεβάσουμε κάτω. Αν και αυτή φοβάται να βγει έξω. Γενικά, όποτε τη βγάζω έξω, φοβάται λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, νιώθει άβολα επειδή δεν το κάνει. Δηλαδή με το που ανοίξω την πόρτα δεν θέλει να βγει έξω το σπίτι. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Οπότε θέλω να δω τι θα κάνει άμα γνωρίσει τα άλλα γατάκια. Αυτά. Οπότε τώρα λέω να φάμε γιατί έχω μια μισή ώρα μέχρι να πάω να δουν τα σκουλαρίκια. Να έχουμε φάει, η ώρα είναι 2, οπότε είναι ιδανικά αν θεωρώ. Δεν ξέρω, θα φτιάξω, πάμε να δούμε. Όπως είδατε έφτιαξα μια πράσινη σαλάτα με ντοματίνια, με τόνο, με παξιμαδιά χαρουπιού και σαν έτσι σως έφτιαξα με λάδι, λεμόνι και μουστάρδα. Και είναι κάτι έτσι εύκολο και γρήγορο και υγιεινό να φάει κάποιος που βιάζεται. Τώρα λοιπόν θα φάω και θα έρθει μια φίλη μου από εδώ, θα σας πω το γιατί.
Θα έρθει λοιπόν σε λίγο μία φίλη μου από το σπίτι, γιατί σκέφτομαι εκεί που θα πάω για τα σκουλαρίκια. Πήγα στο χολεργό, στο Uncle Chronis, που είναι tattoo studio, είναι πολύ καλό. Πραγματικά, τη σκεφτείτε το αν ψάχνετε κάτι να κάνετε. Βέβαια, τώρα δεν θα μπορείτε να το λέμε τώρα. Και λέω να του ζητήσω, αν έχουν χρόνο, να μου κάνουν και ένα πολύ μικρό τατουάζ που θέλω να κάνω εδώ και χρόνια από το γυμνάσιο. Θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχεδιάκι εδώ πέρα, πίσω από τα αυτή που δεν θα φαίνεται, με κατεβασμένα μαλλιά, ούτε ιδιαίτερα με ανεβασμένα, δηλαδή πολύ πολύ μικρούλι. Και έχω βρει τι θέλω, θέλω ένα μικρό κεραυνό και πολύ λεπτό, πολύ χαριτωμένο. Σκεφτείτε, μέχρι και η μαμά μου θεώρησε ότι είναι cute, ενώ η μαμά μου δεν της αρέσει, δεν πεθαίνει για τατουάζ, ήρθε φίλη μου. Οπότε να δούμε αν θα έχουν χρόνο. Μαρία, πες γεια στο vlog. Γεια στο vlog. Πού θα πάμε, πες πού θα πάω. Θα πάω με ένα election της τρύπης σου. Γιατί ακούγεται τόσο λάθος. Λέμε το μαγαζί. Ναι, το είπα κι εγώ. Στο Uncle Chronis. Ωραία. Και να πούμε και τι μπορεί να κάνεις. Το είπα, έκανα μια περιγραφή, για πες μου, πες και εσύ. Μπορεί να κάνει μια στραπή, δεν λέω παραπάνω. Stay tuned, to be continued. Την έχεις συνδυάσει με τα ρούχα σου. Το είδες και εσύ. Το είδα και εγώ. Αλλά νομίζω ήταν πολύ καλά. Πάμε ρε Σουμάχερ. Πάμε, ακούστε, πάμε να πάρουμε τη μαμά μου, γιατί στο τρυπάδικο το αποκλείται να βρούμε πάρκινγκ, οπότε πρέπει να έχουμε ένα μεταφορέα. Να ξέρεις, το τατουατσίδικο είναι που κάνει τρύπες, όχι τρυπάδικο. Το τατουατσίδικο είναι που κάνει τρύπες, όχι τρυπάδικο. Whatever it is, it is what it is, dude. Ναι, σε αυτό. Ελπίζω να έχει για τατουάζ, γιατί δεν μπορώ αν δεν πάρω την έγκριση της μαμάς. Δηλαδή μου έχει πει ναι, αλλά θέλω να το δει και να μου πει είναι ωραίο το σημείο, είναι ωραίο ακριβώς το σημείο, κατάλαβα, γιατί ξέρει που θα το κάνω. Αλλά θέλω να μου πει και εκείνη ότι είναι τέλειο έτσι. Για να νιώθω κι εγώ πιο σίγουρη ότι θα βγει καλό, κατάλαβα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η γνώμη της μαμάς είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι. Και άμα σου πει όχι, τι θα κάνεις. Θα τη γράψω, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ σημαντική. Ξέρεις και δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό πραγματικά δεν με νοιάζει, θα κάνω. Αλλά είναι αυτό το εσωτερικό ναι, σου. Είναι η ανάγκη ρε παιδί μου. Η ανάγκη. Πώς πάω. Δεν ξέρω. Νομίζω κάποιο μπορείς να βρίσκεις δεξιά. Εγώ θα στέλνω δεξιά. Μες τα μικρή δρυκά. Μες ακολουθεί από πίσω, πας. Δεν μου λες, τώρα πώς το δούμε το πέρα. Ξέρεις πόσες λακκούβες έχει ο δρόμος. Όλες θα τις προκοπατήσει. Μπράβο. Το ξέρω. Και ο μπαμπάς μου κάθε φορά που οδηγώ μου λέει μπράβο, το έχει πάρει στις λακκούβες. Συγχαρητή. Καταρχάς ο ελληνικός δρόμος έχει παντού λακκούβες, πώς μπορείς να τις αποφύγεις. Είμαι χειρουργημένη κοπέλα. Κλάψε. Τι παθαίνεις κι εσύ μωρέ γκρινιά. Τραντάζομαι. Σαν την τέτοια την δασκαλό οδήγησή σου, η οποία μου έλεγε πονάει πάρα πολύ το γόνατό μου, μην κάνεις πολλές τραντάγματα. Και εγώ πήγα σε όλες τις πλακούδες. Επίτηδες, ε. Όχι, κατά λάθος. Είμαι σίγουρη. Όχι, πώς θα... εγώ θέλω να πάω εκεί πέρα, πώς θα πάω εκεί πέρα στην τελευταία τέτοια. Πού θες να πας? Στην τελευταία λωρίδα για να σε έρθω αριστερά. Πολύ απλά θα μπεις εδώ πέρα και όπως έκανε κι άλλος ο μα... θα κάνεις κι εσύ που πετάχτηκε απλώς στη λωρίδα μας. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο. Γιατί αυτοί λογικά θα θέλουν να στρίψουν και αυτοί κατάλληλα. Κοίταξε, θα κάνεις εσύ για... Δεν θέλω να μπω κατευθείαν, μερικές φορές ξέρεις. Οπότε μάλλον θα... Ξέρεις τι θα κάνεις και εσύ αριστερά. Αλλά θα πάρεις πιο ανοιχτά τη στροφή. Νομίζω θα σε αφήσουν να περάσει. Ναι. Μπες! Σουμάχε! Καλά, ε! Έτοιμος την είχα τη θέση. Πάρα πολύ, φίλε! Όταν είμαι σπέσιο, έτσι, δεν ξέρω αν φάνηκε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τραβάω. Πώς τραβάω. Καλά κάνεις. Εδώ είναι η καινούργια μας camera woman. Καλά. Η άλλη από πίσω έχει ολοκαθαριστήρες. Γιατί γίνεται και δεν έφεξε καν. Ενώ δεν έβρεξε με... Όλα καλά. Εντάξει, μπορείς να κλείσεις την κάμερα τώρα. Όχι. Δεν μπορώ να ρεζιλεύω. Όχι, χρωστό. Βρίζεις το κανάλι σου γενικά. Ναι, αλλά βάζω beep. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βάλεις. Όχι, νομίζω σίγουρα, έχει πολλά. Πολύ σπάνια. Εντάξει, το μαλάκας πιάνεται για βρισιά. Πιάνεται για βρισιά. Ωραία. Θα το βάλω ένα beep, οπότε δεν θα καταλάβω. Θα πω το μα και θα βάλω το beep. Γιατί το έχουμε πει 2-3 φορές. Εντάξει, θα το βάλω, μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώνομαι, σιγά. Σήμερα θα παίξει το editing μετά να ξέρει. Α, θα το παίξει. Το περισσότερο, ναι. Και με τη μάσκα μου είναι θεόστρεβε. Και αφήνει τα χέρια από το τιμόνι. Μα δεν χρειάζονται χέρια από το τιμόνι, γιατί φρένα πατούσα. Δεν χρειάζεται να το πει. Άμα είναι ευθεία. Να, αυτά δεν μπορεί. Come on. Όταν αρχίσει να οδηγεί, θα πάρει και εσύ έναν αέρα. Ασαεράτη.
Όμω θα πάρει μια σούπα. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω. Λάθος το τέτοιο ρε. Τι τούτο, τι χτύπη, τι χτύπη. Παιδιά, όταν οδηγείς μαζί μου. Μες. Και τα κύβα. Έκανες την αστραπή. Έκανα την αστραπή, επειδή είμαι αστραπή. Κάτσε μπράβο. Καλό που φύγει τώρα τέλειο με το τέτοιο. Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι. Ναι, γεια. Ευχαριστώ. Για πες, πόνεσες. Όχι, δεν πόνεσα. Δηλαδή, άμα κάνετε laser αποτρίχωση, είναι 5 φορές χειρότερο. Νιώθεις σαν μια βελόνα να σου φαϊδεύουν το δέρμα. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Απλά την αίσθηση λίγο, κατάλαβες. Δεν μπαίνει πολύ μέσα. Αυτά. Δεν μπαίνει πολύ μέσα. Τ' άρεσε, το ξέρω. Αυτά. Λοιπόν, όπως είδατε, κατάφερα και έκανα το τατουάζ που ήθελα. Εν τω μεταξύ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν φαίνεται έτσι όταν με κοιτάς, κάτι που μου αρέσει. Οπότε κρύβεται και με το μάλι κάτω επίσης κρύβεται. Οπότε είναι κάτι το οποίο μου αρέσει έτσι. Δεν θέλω κάτι να φαίνεται συνέχεια και δεν θέλω πως θα το βαρθώ επειδή ακριβώς δεν το βλέπω εγώ εύκολα. Οπότε γι' αυτό μου άρεσε αυτό το σχέδιο και σε αυτό το σημείο. Τώρα μου έχει δώσει οδηγίες να κάνω διάφορα. Είναι το πρώτο μου τατουάζ. Και μ' αρέσει. Βασικά μου αρέσουν αυτά τα πολύ χαριτωμένα μικρούλια σε διάφορα περίεργα έτσι διακριτικά σημεία που δεν φαίνονται. Επίσης πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, το είδατε, να πάρουμε καμία σαλάτα για το βράδυ. Και γυρίσαμε, βάλαμε κάποια πράγματα, το κρεβάτι βασικά και τα λοιπά στο δωμάτιο της μαμάς μου. Και τώρα σιδερώνει κινητά σεντόνια, εγώ σκούπισα, σφουγγαρίσαμε. Και τώρα θα το στρώσουμε το κρεβάτι, αλλά πεινάω. Οπότε πριν κάνω αυτό, δηλαδή θα το στρώσουμε, πάμε να φτιάξουμε ένα γιαουρτάκι. Έφτιαξα λοιπόν γιαούρτι που είναι με πρωτεΐνη, είναι από Άρλα, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ κρεμμόδες και έβαλα μέσα μέλι, καρύδια και κανέλα και είναι υπέροχο σνακ, οπότε πάω να φάω και επιστρέφω. Να συνεχίσουμε λίγο γιατί πρέπει να καθαρίσω το διάδρομο με τη σκούπα. Για το τατουάζ μου είπαν να βγάλω μετά από 4 ώρες περίπου τη ζελατίνα και να βάλω λίγο νεράκι να το σκουπίζω όταν μπορεί να ρωτήσω με μια πιτσέτα και μετά να βάλω μια κρεμούλα που μου έδωσαν, οπότε έκανα αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όπως είδατε, στρώσαμε το κρεβάτι, οπότε θα μπορούν να κοιμηθούν στο κρεβάτι τους, στο δωμάτιο τους, αυτό είναι το καλό. Τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε αύριο. Όμως, τώρα, επίσης έκανα και για το τατουάζ την περιποίηση, είδατε εσείς, σας εξήγησα. Τώρα θα πάω σε μια φίλη μου, αυτή που ήμουν μαζί και πριν, τη Μαρία, θυμάστε, που ήρθε μαζί για το τατουάζ, αυτή, την κοπελίτσα. Θα τη δείτε ξανά τώρα, θα πάω σπίτι της να χαλαθούμε τίποτα στην τηλεόραση, να παραγγείλουμε κανένα σκουλάκι και μετά θα γυρίσω. Βέβαια η ώρα είναι 9 παρά, οπότε να είμαι και 9 γιατί είναι κοντά μου και μετά θέλω να γυρίσω κατά τις 11 και κάτι max, γιατί θέλω να κάνω editing αυτό το βίντεο για να ανέβει αύριο. Οπότε φύγαμε γρήγορα. Βλέπετε, γύρισα και ετοιμάστηκα. Έχω βάλει τις κρέμες μου. Προσπαθώ να κάνω σχέδια γιατί κοιμούνται μέσα. Αλλά κάποτε θα σας αφήσω γιατί θέλω να πάω να κάνω editing και μετά να κοιμηθώ. Γιατί είναι ήδη 12 και έχω μάθει με αύριο 9. Διπλά τέλεια. Οπότε θα σας αφήσω. Εάν σου αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου. Γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά φιλάκια. Thank you.